Καλημέρα, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχές του μεταβολισμού. Σήμερα θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν το ακούμε συχνά, αλλά αυτοί που ασχολούνται είναι πολύ φανατισμένοι. Για την ομοφαγία. Η ομοφαγία είναι ένα, μια τάση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων που ασχολούνται με την υγιεινή διατροφή και η αλήθεια είναι ότι για πολλούς, ακόμα και για άτομα που δεν την κάνουν, θεωρείται ο ιδανικός τρόπος διατροφής, δηλαδή να τα τρώμε όλα ομά, που σημαίνει να μην μαγειρεύονται, να μην περνάει η θερμοκρασία των 40 βαθμούς Κελσίου. Και το βλέπω και συχνά στα μαγαζιά με βιολογικά, ομό κακάο, ομό τόνα, ομό τάλο κτλ. Είναι λοιπόν η ομοφαγία ο καλύτερος τρόπος διατροφής ας το απαντήσουμε. Καταρχάς, ξεκινάμε από το πιο σημαντικό. Η ομοφαγία πρέπει να αποτελεί τον κύριο όγκο της τροφής που καταναλώνουμε. Δηλαδή, το 75% των τροφών που πρέπει να καταναλώνουμε την ημέρα κατ' ενέργεια, όχι δηλαδή βάση βάρους, βάση ενέργειας, πρέπει να είναι ομές. Δηλαδή, σαλάτες, φρούτα και ό,τι βάζουμε μέσα σε αυτά. Πρέπει δηλαδή να είναι μη μαγειρεμένα. Αυτό είναι η αρχή για την υγιεινή διατροφή. Τώρα, το ερώτημα είναι αν το υπόλοιπο 25% πρέπει ή δεν πρέπει να είναι μαγειρεμένο. Ε, η αλήθεια είναι ότι καλύτερα είναι να είναι μαγειρεμένο. Γιατί μια απόλυτα ομοφαγική διατροφή έχει πολλά προβλήματα. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Επειδή τα, οι τροφές δεν είναι μαγειρεμένες, Πρέπει να αφιερώσει κάποιος πάρα πολύ χρόνο στην προετοιμασία της τροφής. Ε, δεύτερον, υπάρχουν πολλές τοξίνες μέσα στα φρούτα ε, και τα λαχανικά οι οποίες απενεργοποιούνται με το μαγείρεμα. Άρα αν δεν μαγειρευτούν, τις λαμβάνουμε. Μάλιστα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο κόσμος ότι το μαγείρεμα παράγει τοξίνες. Το μαγείρεμα παράγει τοξίνες αν μαγειρεύει σε βρωμοτιλαγανό λάδο στου 250 βαθμού Κελσίου, όπω κάνουν στα φασφουντάδικα. Εάν μαγειρεύει με βράσιμο ή ψήσιμο, η θερμοκρασία στην τροφή δεν ξεπερνάει του 130-140 βαθμού Κελσίου μέσα στην τροφή. Όχι δηλαδή πόσο βάζουμε το φούρνο, μπορεί ο φούρνο να είναι στου 180, αλλά η τροφή συνήθω μέσα θα φτάσει στου 120-130. Ε, οπότε, με αυτόν τον τρόπο δεν παράγονται τοξίνες. Παράγονται ελάχιστες. Ίσως παράγονται όσες καταστρέφονται ουσιαστικά. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι μια τροφή που είναι ομοχφαγική έχει λιγότερες τοξίνες από ό,τι αν μαγειρευτεί. Και ειδικά αν μιλάμε για φυτικές τροφές. Δηλαδή, το τον μπρόκολο στον ατμό δεν έχει περισσότερες τοξίνες από ό,τι τον μπρόκολο ομό. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιο για να πετύχει μια 100% ή 95% ομοφαγική διατροφή πρέπει να αναλώσει υπερβολικά μεγάλο χρόνο στην κουζίνα και αυτό είναι πρόβλημα. Πώ να το κάνουμε, Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε δύο ώρε την ημέρα στην κουζίνα για να κάνουμε κάτι το οποίο είναι περισσότερο λόξα παρά πραγματικά υγιεινή διατροφή. Άρα λοιπόν, όχι. Η ομοφαγία δεν είναι η πιο υγιεινή διατροφή είναι εξίσου υγιεινή με μια διατροφή που αποτελείται από 75% ομά και 25% μαγειρεμένα και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.